Μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους ζουν αυτό το διάστημα οι έμποροι λαϊκών αγορών. Παρά το γεγονός ότι εκπροσωπούν ένα επαγγελματικό χώρο, ο οποίος παραδοσιακά κάλυπτε τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, σήμερα η κατάσταση μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη, με τους εμπόρους να προσπαθούν να μαζέψουν τα αποκαίδια τους για να μπορέσουν να πληρώσουν λογαριασμούς και τέλη για να μπορέσουν να διατηρηθούν στη ζωή, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Σωματείου Εμπόρων Λαϊκών Αγορών Κορινθίας, Θανάσης Μάρκου. Πώς επιβιώνουν? Όλοι επιβιώνουν δύσκολα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να μαζέψουν τα αποκαίδια τους, θα μπορούσα να πω, δηλαδή ό,τι έχει απομείνει, για να πληρώσουν λογαριασμούς, τέλη και ό,τι είναι δυνατόν από όλα αυτά για να διατηρηθούν στη ζωή. Να διατηρηθούν στη ζωή, στη βιοπάλη. Πόσο είναι η πτώση τώρα με την κρίση στη δουλειά σας? Πόσο είναι η πτώση? Η πτώση είναι πάρα πολύ μεγάλη και μιλάω για το χώρο των λαϊκών αγορών, που θα μπορούσα να πω φτάνει σε αποκαρδιωτικό επίπεδο, δηλαδή να μην υπάρχουν τα ως προζήν. Δηλαδή τόσο χάλια η κατάσταση? Είναι δραματικά, θα μπορούσαμε να πούμε. Πάντα αυτοί οι μήνες είναι δύσκολοι. Πιστεύω όμως ότι η φετινή χρονιά ξεκίνησε με πάρα πολλές δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Πολλές υποχρεώσεις, τι κάνετε? Πολλές υποχρεώσεις, πολλές οι οφειλές. Προσπαθούμε να διώχνουμε αυτά που είναι πιο κοντά και αυτά που είναι πιο επικίνδυνα, ας πούμε, στη γλώσσα τη δικιά μας. Πόσοι από εσάς στο επάγγελμα δεν έχουν πληρώσει ΟΕΕ? Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Από ό,τι συζητάω και συνέχεια με τους συναδέλφους, προσπαθούν να κάνουν ρυθμίσεις, αλλά ρε παιδιά, να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Όσο και καλή διάθεση να έχεις, όσο και φιλότιμος να είσαι, όταν δεν εισπράτεις, υπάρχει πρόβλημα. Μέχρι πόσο είναι ο ένας περίπου, δεν λέμε όνομα, αλλά μέχρι πόσο γύρω έχει να πληρώσει τέλη? Δεν μπορώ να ξέρω τώρα ακριβή χρονοδιάγραμμα, πάντως ξέρω ότι υπάρχουν άτομα τα οποία μπορεί να υπερβαίνουν και το ποσό των 5.000, ας πούμε, στο σύνολο. Και αυτοί με δύσκολη επιβιώνουν? Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα, και γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι από αυτό και μόνο κινδυνεύουν να χάσουν και τη δουλειά τους, και καταλαβαίνετε τώρα μετά από 20, 25, 15, 30 χρόνια έμπορος ή να μην μπορείς να βγεις σε σύνταξη ή να μην μπορείς να επιβιώσεις, έτσι, να μην μπορείς να ζήσεις. Σκεφτείτε μόνο ότι οι περισσότεροι είναι χρεωμένοι, είτε έχουν... είναι πάνω στο φόρτσα των οικογενειακών υποχρεώσεων, παιδιά, σπουδές, βιο...